Αγιότατε, κύριε την Περιφερειάρχα, κυρία Βουλευτά, Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Πυροσβεστών, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αρχαιότερη ένωση της θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών στην Ελλάδα, αποκτά στέγη. Αποκτά σημείο αναφοράς, σημείο συγκέντρωσης για ανταλλαγή απόψεων και δημοκρατικού διαλόγου. Η θεσμική εκπροσώπηση των ενεργείας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων συνεισφέρει έμπρακτα στην ομαλοποίηση της ζωής τους, προβάλλοντας τα θέματα που τους απασχολούν με τεκμήρια και προτάσεις στη φυσική ηγεσία του στρατεύματος και στην πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτόν εδώ τον χώρο θα μπορεί από σήμερα να έρχεται ο κάθε στρατιωτικός που υπηρετεί στον χώρο της Θεσσαλίας και να συζητάμε αυτό που τον απασχολεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουμε τη φυσική ηγεσία. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε μέσα από το διάλογο και τις προτάσεις μας να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Αρρωγός και συμπαραστάτης μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, υπομένς, η οποία επί 5 έτη τώρα μας συνδράμει και μας βοηθά στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος της Ένωσης και προπαντός των μελών μας. Αυτό το χώρο που εγκαινιάζουμε τον οφείλουμε σε δύο πραγματικά ηγετικούς πυλώνες της χώρας μας και τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τον κύριο Αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος το 2019 ως διοικητής πρώτης στρατιάς ενέσκυψε στο πρόβλημα της ΕΣΠΕΘ για στέγαση και με τις ενέργειές του μας παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, αλλά και εκ μέρους όλου του ΔΣ και των μελών της ΕΣΠΕΘ, στον αξιότιμο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κύριο Κώστα Αγοραστό, ο οποίος πέρα από την ανανέωση ολόκληρης της Θεσσαλίας, συνέβαλε τα μέγιστα στην κατασκευή του χώρου αυτού, μετατρέποντας το παλιό και κατεστραμμένο κτίριο σε ένα σύγχρονο γραφείο που εμπνέει σεβασμό, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια στον κάθε επισκέπτη του. Χωρίς τη βοήθειά του, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που εμπιστεύονται την ΕΣΠΕΘ και να τους θυμίσω ότι πάντα θα είμαστε παρόντες για ό,τι μας χρειαστούν. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ μου, γιατί ό,τι γίνεται από την ΕΣΠΕΘ γίνεται χάρη σε αυτό. Θα ήταν παράληψη, όπως λέει και ο κύριος Ξενοφών, να μην ευχαριστήσω την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τη σύζυγο Φωτεινή, η οποία ανέχεται τόσα χρόνια να μετατρέπω το σπίτι σε γραφείο της Ένωσης, να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μου στη θεσμική εκπροσώπηση, αλλά και για τη σημαντική της πινελιά στο καλοπισμό του χώρου μας αυτού.